Ελάτε λοιπόν τώρα, κυρίες και κύριοι, να καλωσορίσουμε εδώ στο στούντιο τον διευθυντή της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη. Γεια σας, κύριε Ζαχαριάδη. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές μας. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε λίγο από τα θέματα της επικαιρότητας. Θα ήθελα όμως να ξεκινήσω από την είδηση της τελευταίας στιγμής που μας ήλθε και αφορά στο θάνατο του 52χρονου επιχειρηματία, ο οποίος δέχθηκε τα πυρά τη Μεγάλη Δευτέρα στο σπίτι του Κουκουλοφόρου. Τελικά έχασε τη μάχη με τη ζωή και ήδη έχουμε δει στα social media αρκετοί να πολιτικοποιούν το θέμα σε ό,τι αφορά την ανομία και την εγκληματικότητα στην Αθήνα. Και θέλω ένα σύντομο σχόλιο από αυτού. Καταρχήν, αισθάνομαι και συγκλονισμένος με την αναγγελία του θανάτου αυτού του ανθρώπου. Είναι ένα συγκλονιστικό γεγονός που όταν το σκεφτόμαστε νομίζω μας ανατριχιάζει. Είτε ασχολούμαστε λιγότερο, είτε περισσότερο με την πολιτική. Mm-hmm. Θεωρώ σοβαρό λάθος για τον δημόσιο διάλογό μας να γίνει μια προσπάθεια πολιτικοποίησης ή κομματικοποίησης αυτής της συζήτησης. Μήπως αποτελέσει αφορμή για να δούμε λίγο περισσότερο τα θέματα ασφάλειας ή τα θέματα ανομίας. Θεωρείτε ότι συντρέχει τέτοιος λόγος? Η γνώμη μου είναι ότι τα θέματα ασφάλειας, τα θέματα εγκληματικότητας πρέπει να είναι μια διαρκώς ανοιχτή ατζέντα. Δεν πρέπει να τα συζητάμε μόνο εν θερμό και με συναισθηματισμό. Mm-hmm. Εγώ σε ουδέτερο πολιτικά χρόνο έχω κάνει ανάλογες τοποθετήσεις ότι θα πρέπει να υπάρξει μια στρατηγική με ειδικούς, με εμπειρογνώμονες, με στελέχη των κομμάτων, να δούμε ποιες είναι οι καλές πρακτικές οι οποίες ακολουθούνται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες για να μπορέσουμε να αποκλιμακώσουμε ακόμα περισσότερο mm-hmm. τους δείκτες εγκληματικότητας στη χώρα. Πάντως, ο κ. Μητσοτάκης ανεβάζει πολύ τους τόνους ό,τι αφορά την εγκληματικότητα. Γιατί θεωρείτε ότι το κάνει αυτό, αφού, όπως λέτε, δεν είναι τίθεται θέμα αύξησης ενδεχομένως εγκληματικότητας. Κοιτάξτε, τα στοιχεία είναι απολύτως σαφή. Δεν μου φαίνεται όμως σωστό την ώρα που μόλις πριν από λίγο έχει φύγει ένας συμπολίτης μας εγώ να κάνω κριτική στον κύριο Μητσοτάκη. Ο κύριος mm-hmm. Μητσοτάκης έτσι έχει συνηθίσει να κάνει την πολιτική. Αυτό το βλέπουν οι πολίτες, το κρίνουν οι πολίτες, το αξιολογούν. Mm-hmm. Εγώ θέλω να εκφράσω τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια στην οικογένεια αυτού του ανθρώπου. Δεν υπάρχουν λόγοι για να περιγράψεις την οδύνη για ένα τέτοιο περιστατικό. Μάλιστα. Να αλλάξουμε λοιπόν κλίμα και να πάμε και στα θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα τις τελευταίες ημέρες, ξεκινώντας, κύριε Ζαχαριάδη, από τα ελληνοτουρκικά. Μετά και την προκήρυξη πρόωρων εκλογών από τον Ερντογάν, όλοι αναρωτιούνται αν αυτοί οι δύο μήνες που προηγούνται αυτής της εκλογικής αναμέτρησης, αν θα είναι θερμής ό,τι αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και αν επίκειται ο κίνδυνος ενός ατυχήματος. Μια σχέση επισήμανε και ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Κουβέλης. Έχετε την ίδια ανησυχία? Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι υπάρχει ιδιαίτερη ένταση, ιδιαίτερη νευρικότητα στην ευρύτερη περιοχή μας εδώ και πολλούς μήνες. Όλα αυτά τα οποία έχουν δει το φως της δημοσιότητας, είτε αυτό ήταν ο εμβολισμός του πλοίου Γάβδος, είτε η παράνομη, αδικαιολόγητη και έξω από κάθε πλαίσιο διεθνούς δικαίου των δύο Ελλήνων στρατιωτικών, είτε οι διαρκείς παραβιάσεις του εναέριου χώρου, είτε οι πιέσεις και οι φασαρίες που προσπαθούν να δημιουργήσουν στο χώρο της ευρύτερης κυπριακής περιοχής, δείχνει ότι το θερμόμετρο είναι υψηλό και ότι από την διάθεση των γειτόνων υπάρχει η ένταση. Το ότι παίρνουμε δύο γαλλικές φρεγάτες εντάσσεται σε αυτό το πεδίο της ανησυχίας που ενδεχομένως να έχει η Αθήνα για μια ενδεχόμενη πρόκληση από πλευράς της Τουρκίας στο Αιγαίο. Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι στον πάγιο προγραμματισμό των ενάπλων δυνάμεων, εντάσσεται εκεί. Δεν γνωρίζω αν υπάρχει κάποιο πιο έκτακτο σχέδιο. Γνωρίζετε όμως ότι η στρατηγική της χώρας δεν είναι η στρατιωτικοποίηση της εξωτερικής πολιτικής, αλλά η εξάντληση των διπλωματικών και των πολιτικών μέσων προκειμένου να ασκηθούν πιέσεις και να κερδιθούν ωφέλη για τη χώρα. Πρέπει όμως να ενισχύονται οι ένοπλες δυνάμεις. Να είναι αυτό μια απάντηση ενδεχομένως στις συνεχείς προκλήσεις Τουρκίας, είτε το ασπάζεστε αυτό? Η απάντηση στις συνεχείς προκλήσεις της Τουρκίας είναι η μεγαλύτερη ένταση στο επίπεδο της διπλωματίας και της εξωτερικής πολιτικής. Mm-hmm. Η αντίληψη ότι χρειαζόμαστε περισσότερους εξοπλισμούς για να ανταγωνιστούμε την Τουρκία και να κάνουμε εξυπνάδες, σε μένα δεν με βρίσκει σύμφωνο.
Ήδη δαπανούμε ένα αρκετά υψηλό ποσοστό του ΑΕΠ για εξοπλισμούς. Το αξιόμαχο των ελληνικών δυνάμεων. Είναι λάθος δυνάμεων... αυτό, λέτε. Όχι, δεν είναι λάθος. Πρέπει να μειωθούν στρατιωτικές δαπάνες. Όχι, όχι, όχι. Λέω ότι είναι σε ένα ύψος το οποίο διασφαλίζει το αξιόμαχο των ενόπλων δυνάμεων. Δεν είμαι ο καθήλυνα αρμόδιος για να πω το σύμπλην 1 ή το σύμπλην 2 ή το σύμπλην 5. Σας λέω όμως ότι η σύγκρουση για μας δεν είναι στο επίπεδο της στρατιωτικής ισχύος. Είναι στο επίπεδο της πολιτικής ισχύος, της διπλωματίας, των συμμαχιών. Προκρίνεται λοιπόν τη διπλωματική οδό. Των συμμαχιών για την αναζήτηση κοιτασμάτων υδρογόνα φράκων, των εμπορικών δρόμων, των διεθνών συμμαχιών, των πιέσεων. Εκεί η Ελλάδα είναι σαφώς πολύ ισχυρότερη και αυτό είναι το πρόσφορο πεδίο που όχι μόνο η δική μας κυβέρνηση, αλλά κατά τη γνώμη μου και οι προηγούμενες κυβερνήσεις είχαν διαλέξει και αυτό εξασφάλισε την μακροβιότερη ειρήνη με την Τουρκία στα χρόνια ύπαρξης του ελληνικού κράτους, αλλά ταυτόχρονα εξασφάλισε και ένα καλύτερο και διαρκώς βελτιούμενο επίπεδο ζωής στη χώρα, μέχρι βεβαίως το 2010 που πάθαμε τα συγκεκριμένα τα οποία με έναν τρόπο είναι έξω από τη συζήτηση που κάνουμε τώρα. Ο κύριος Καμένος θεωρείτε ότι συμβάλλει σε αυτό το κλίμα που εσείς θέλετε να δημιουργήσετε και που λέτε ότι προκρίνεται η διπλωματική οδό στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Βοηθάνε οι δηλώσεις, τοποθετήσεις του Υπουργού Άμυνα σε αυτή την κατεύθυνση, θεωρείτε ότι ενδεχομένως να κάνει και κάποια αστοχία ή κάποιο ατόπιμα σε ό,τι αφορά τις τοποθετήσεις του? Νομίζω ότι η πολιτική η οποία ασκείται από την κυβέρνηση σε αυτό το ζήτημα είναι συνολική. Ναι. Νομίζω ότι ο καθένας έχει τον δικό του τρόπο και τις δικές του εκφράσεις να τοποθετείται και να χρωματίζει την ίδια κατεύθυνση και με αυτή την έννοια αντιλαμβάνομαι τις όποιες αποχρώσεις. Το θεωρώ λογικό και αυτονόητο ότι ένας πολιτικός ο οποίος προέρχεται από τον συντηρητικό χώρο και ήταν σημαντικός υπουργός των κυβερνήσεων Καραμαλή, όπως ήταν ο κύριος Καμένος, θα μιλάει με άλλον τρόπο, θα έχει άλλη σκέψη, θα τοποθετείται. Εκπροσωπεί όμως και εκφράζει. Θα τοποθετείται διαφορετικά σε σχέση με εμένα, για παράδειγμα, που προέρχομαι από το χώρο της ανανεωτικής και ριζοσπαστικής αριστεράς. Αυτό που λέτε είναι θεμητό. Θεμητό είναι όμως να εκπροσωπήσει ίσω μη συνολικά την κυβέρνηση, ο κύριος Καμένος, που όπως λέτε και εσείς, είναι διαφορετική η θέση του λόγω διαφορετικών ιδεολογικών και κομματικών καταβολών. Δεν είπα ότι είναι διαφορετική η θέση του, λέω ότι στο πλαίσιο. Είναι πιο εθνικά ευαίσθητος, ας πούμε. Όχι. Θεωρώ ότι. Όχι. Αυτό είναι. Και σας ευχαριστώ που κάνετε αυτή την παρατήρηση και μου δίνετε αυτή τη δυνατότητα. Ναι. Θεωρώ ότι όλα τα κόμματα τα οποία πολιτευόμαστε στην ελληνική πολιτική σκηνή πλην της Χρυσής Αυγής για συγκεκριμένους λόγους που δεν χρειάζεται να αναλύσουμε τώρα, είμαστε όλοι μας πατριωτικά κόμματα. Όλοι. Όλοι. Δεν είναι κάποιος λιγότερο ή περισσότερο πατριώτης. Όλοι είμαστε δημοκράτες και πατριώτες. Ο καθένας με τη θέση του, με την ανάλυσή του, με το πώς αντιλαμβάνεται τα ζητήματα και πώς παρεμβαίνει ο καθένας. Θεωρώ λογικό να τοποθετείτε διαφορετικά, διότι ξεκινάει από διαφορετική πολιτική οικογένεια, έχει διαφορετική πολιτική τοποθέτηση και έτσι γίνεται στις κυβερνήσεις συνεργασίας σε όλο τον κόσμο. Θα πρέπει αυτές τις θέσεις να τις γνωστοποιεί ως Υπουργός Άμυνας και να απευθύνεται με αυτόν τον τόνο τον πιο έντονο στην άλλη πλευρά, στην Τουρκία. Έχει συγκεκριμένη ατζέντα και συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο το οποίο του έχει ανατεθεί από τον Πρωθυπουργό. Δεν σας ενοχλεί λοιπόν το ότι έχει ένα πιο έντονο τόνο? Σας λέω ότι οι χρωματισμοί σε όλες τις κυβερνήσεις συνεργασίας διεθνώς είναι αυτονόητοι, αλλιώς δεν θα ήταν χρωματισμοί. Θα ήταν ένα κόμμα οι κυβερνήσεις συνεργασίας και εμείς στην Ελλάδα δεν θα ήμασταν ΑΝΕΛ και ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα ήμασταν ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, όπως λέγανε κάποιοι. Απλώς επειδή Τούρκοι εξωματούρχοι τον έχουν χαρακτηρίσει άλλες φορές γραφικό, άλλες φορές τρελό και αναρωτιέμαι αν αυτό σας ενοχλεί ή δίνει ένα γενικότερο στιγμάτισμα, θα λέγαμε, συνολικά στην κυβέρνηση. Το φοβάστε νομίζω, αυτό να σας ανησυχεί? Νομίζω ότι την ατζέντα στον πολιτικό διάλογο της χώρας δεν πρέπει να το βάζουν ούτε οι Τούρκοι αξιωματούχοι, ούτε τα τουρκικά πρωτοσέλιδα, ούτε τα τουρκικά κανάλια, ούτε η τουρκική προπαγάνδα. Για να κλείσουμε λίγο, η ατζέντα και η συζήτηση γίνεται από τους Έλληνες δημοσιογράφους, από τους Έλληνες πολιτικούς και σε αυτά τα ζητήματα πρέπει να σκεφτόμαστε ότι πρώτα μεταξύ μας, ανεξάρτητα αν είμαστε ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, οποιοδήποτε άλλο κόμμα, είμαστε Έλληνες και θα έχουμε μία συνέχεια. Μία, δύο, τρεις τετραετίες θα κάνουμε εμείς, μετά θα κάνει κάποιος άλλος. Πριν ήταν κάποιος διαφορετικός. Λοιπόν, επειδή έχουμε πάμε και στο οικονομικό πεδίο, θέλω να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά, όπως εξελίσσονται τις τελευταίες ημέρες. Θέλω να σας ρωτήσω αν θεωρείτε ότι ήταν
ατυχής ή σωστή η δήλωση του κυρίου Βέτα, ο οποίος είπε ότι οι δύο νεαροί που ύψωσαν τη σημαία γκρίζαραν την περιοχή, τη βραχονισίδα δηλαδή, στην οποία ύψωσαν τη σημαία. Πέραν από το αν παίρνει η κυβέρνηση ενιαία αποστάσεις από τη συγκεκριμένη ενέργεια, θεωρείται ότι ήταν λίγο υπερβολική αυτή η δήλωση. Εμείς γκριζάρουμε οι Έλληνες την περιοχή, ή ενδεχομένως να το κάνει η άλλη πλευρά αυτό. Κυρία Ράντου, με όλο το σεβασμό, εγώ δεν έρχομαι σε εκπομπές για να σχολιάσω δηλώσεις ούτε του κυρίου Βέτα, ούτε του κυρίου Καμένου, ούτε κανένας. Εγώ έρχομαι και λέω τη γνώμη μου και τη γνώμη του κόμματός μου, εδώ εκπροσωπώ το κόμμα μου. Υπεύθυνο για την εξωτερική πολιτική και τη διαφύλαξη των συνόρων είναι τα εντεταλμένα όργανα του ελληνικού κράτους. Έτσι γίνεται σε όλα τα σοβαρά συγκροτημένα και δημοκρατικά κράτη της Δύσης. Ωραία, να σας ρωτήσω την τοποθέτηση τότε του αρμόδιου υπουργού. Έτσι κάνει και η Ελλάδα. Ναι. Ο κύριος Καμένος είπε ότι θα πρέπει να ψώνει τη σημαία να την υπερασπίζεται με το αίμα του μέχρι τέλους. Αυτή η δήλωση σας βρίσκει σύμφωνο ή θεωρείτε ότι ενδεχομένως θα έπρεπε να υπάρχει μια άλλη τοποθέτηση από πλευρά σου? Καταρχήν θεωρώ ότι όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες που ζούμε αυτή τη στιγμή στη χώρα υπερασπιζόμαστε την σημαία μας μέχρι το τέλος. Δεν ξέρω κάποιον ο οποίος είναι διατεθειμένος. Εσείς πώς την είδατε αυτή την ενέργεια, πέρα από τις δηλώσεις που έχουν κάνει εκάστοτε? Σας λέω ότι τα εντεταλμένα όργανα της ελληνικής πολιτείας είναι αυτά τα οποία διασφαλίζουν εδαφική κυριαρχία. Δεν είναι δουλειά του κάθε πολίτη, του κάθε προσώπου ή της κάθε ομάδας ανθρώπων να κάνει αυτό το πράγμα. Και ακόμα προφανώς, και προφανώς την ελληνική επικράτεια την ορίζει η ελληνική πολιτεία. Δεν την ορίζω εγώ μόνος μου ή εσείς μόνοι σας ή οποιοδήποτε. Είναι, πρέπει να είναι σαφές αυτό. Και κατοχυρώνεται από τις διεθνείς συνθήκες. Και κατοχυρώνεται από τις διεθνείς συνθήκες. Και υπεύθυνος για να το διαφυλάξει δεν είναι ο κάθε πολίτης μόνος του ή ό,τι σκεφτεί ή όπως το σκεφτεί. Η ελληνική πολιτεία έχει συντεταγμένα όργανα, έχει κυβέρνηση, έχει στρατό, έχει λιμενικό, σύμφωνη, έχει αυτοφυλακή που κάνουν αυτή τη δουλειά. Δεν μπορεί εγώ να κάνω ούτε τη δουλειά της κυβέρνησης, ούτε τη δουλειά του στρατού, ούτε τη δουλειά της αυτοφυλακής, ούτε. Βέβαια, πολλές φορές και οι πράξεις. Αλλιώς δεν είμαστε πολιτεία συγκροτημένη. Ναι, αλλά πολλές φορές και οι πράξεις πολιτών των Ελλήνων διαμορφώνουν τις εξελίξεις. Θέλω να πω ότι είναι απαγορευτικό να υψώνει κάποιος τη σημαία σε μια ελληνική επικράτεια. Χθες είχαμε τον κύριο Κάτση εδώ στην εκπομπή και είπε ότι δεν είναι σωστό κάποιος να υψώνει σημαία σε ένα μη κατοικήσιμο έδαφος. Αυτό εσείς το συμμερίζεστε. Ως άποψη, θεωρείτε ότι θα μπορεί ο καθένας να υψώνει την ελληνική σημαία σε οποιοδήποτε έδαφος θεωρείται ελληνικό και είναι κατοχυρωμένο αυτό από διεθνείς συνθήκες? Σας ποια λέω ότι η ελληνικότητα των εδαφών κατοχυρώνεται από τις διεθνείς συνθήκες και όχι από το αν κάπου υπάρχουν μία, δύο ή πενήντα σημαίες. Μάλιστα. Η ελληνική πολιτεία και η συγκροτημένη της θεσμή είναι η αρμόδιοι για να καταστρώσουν την καλύτερη δυνατή στρατηγική διαφύλαξη των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Έτσι γίνεται σε όλα τα χρόνια μη πολέμου που η Ελλάδα είναι συγκροτημένο κράτος. Έτσι έκαναν οι προηγούμενες κυβερνήσεις, έτσι κάνουμε και εμείς. Νομίζω, κυρία Ράντου, και θέλω να είμαι ιδιαίτερα αυστηρό σε αυτό το σημείο, ότι βάζουμε ή προσπαθούν κάποιοι να μας βάλουν μεταξύ μας ένα ζήτημα για το αν αυτό το τραπέζι εδώ πέρα που καθόμαστε και συνομιλούμε ή αν αυτή η εκπομπή που συνομιλούμε αυτή τη στιγμή είναι αρκούντος ελληνική, για το αν, και αυτό συναρτάται από το αν εδώ πάνω το τραπέζι είναι μαύρο ή είναι γαλανόλευκο ή αν θα μπορούσαμε στο μπανεράκι πάνω δεξιά να έχουμε μια γαλανόλευκη σημαία κτλ. Δεν τα θεωρώ σοβαρά πράγματα αυτά. Δεν τα θεωρώ υπεύθυνα πράγματα αυτά. Δεν θεωρώ ότι βοηθούν την προσπάθεια και την αγωνία, τη δικαιολογημένη αγωνία που έχουν όλοι οι Έλληνες και όλες οι Ελληνίδες, ώστε η χώρα να πορεύεται με σταθερότητα και να είναι συμπαγής σε ένα πολύ ρευστό, πολύ δύσκολο και δυναμικά μεταβαλλόμενο πεδίο. Άρα λοιπόν εσείς παίρνετε αποστάσεις από το ύψωμα σημαίας σε περιοχές, σε βραχονισίδες, σε περιοχές που ενδεχομένως να δημιουργήσουν περαιτέρω όξυνση σε ελληνοτουρκικές σχέσεις, αν καταλαβαίνω καλά. Εγώ δεν παίρνω ούτε αποστάσεις ούτε συγκλήσεις. Λέω ότι αυτό το ερώτημα δεν υφίσταται. Ναι. Λέω ότι αυτό το ερώτημα όταν συζητείτε στο δημόσιο διάλογο με τον τρόπο με τον οποίο συζητείτε δεν βοηθά και λέω ότι όλη η ελληνική επικράτεια είναι ελληνική επικράτεια έτσι όπως ορίζεται από τις διεθνείς συνθήκες της Λοζάνης ή οπουδήποτε αλλού, ανεξάρτητα εάν σε μια νησίδα έχει σημαία ή δεν έχει σημαία. Ο Τούρκος πρέσβης πάντως στην Ευρωπαϊκή Ένωση επανήλθε με δηλώσεις σήμερα και είπε ουσιαστικά ότι είναι πρόκληση από πλευράς της Αθήνας να αφήνει λουλούδια ή να αναρτά σημαίες σε βραχονισίδες που δεν είναι ελληνικής κυριαρχίας. Τι απαντάτε
εσείς προσωπικά στον εν λόγω αξιωματούχο? Απαντώ ότι πρέπει να ξαναδιαβάσουν το διεθνές δίκαιο και τις διεθνείς συνθήκες. Όχι, λέω να υψώνουμε. Το απαντάμε ότι έχουμε κάποιο δικαίωμα να υψώνουμε ή το απαντάμε δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να υψώνουμε. Δεν αμφισβητούνται κυριαρχικά δικαιώματα. Ναι, αλλά δεν μου λέτε χώρας για τη σημαία. Εγώ θέλω να μου πείτε σε αυτά τι αιτιάσει του Τούρκου. Απαντώ. Πρέσβη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι απαντάμε. Απαντώ. Έχουμε κάθε δικαίωμα να υψώνουμε σήμερα ή δεν έχουμε κανένα δικαίωμα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει ραπίσει την Τουρκία με μία σειρά δηλώσεων και πολεμικής, πολιτικής και διπλωματικής, την ατζέντα, ιδίως στα ελληνικά μίντια, θα τη βάζει η ελληνική κυβέρνηση και όχι ο Τούρκος πρέσβης. Η Ελλάδα, λοιπόν, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, η συντεταγμένη πολιτεία, λέει ότι δεν υπάρχουν γκρίζες ζώνες, δεν υπάρχουν γκρίζες περιοχές, η εδαφική κυριαρχία της χώρας είναι αυτή, όπου υπήρχαν σημαίες, υπάρχουν σημαίες, δεν είναι η οριοθέτηση της χώρας ένας πόλεμος ή μία μάχη για σημαίες, και ότι πρέπει η Τουρκία, εάν θέλει να είναι συνομιλητής της Δύσης, της Ελλάδας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να σέβεται τις διεθνείς συνθήκες. Μάλιστα. Κύριε Ζαχαριάδη, έχουμε σε πλήρη εξέλιξη και το μέτωπο της οικονομίας. Είναι σε εξέλιξη διαβουλεύσεις και διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στην Ουάσιγκτον του Οικονομικού Επιτελείου με τους αρμόδιους αξιωματούχους Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για να δούμε την επόμενη μέρα του ελληνικού προγράμματος αλλά και το θέμα της διευθέτησης του ελληνικού χρέους. Και από αυτού θέλω να μου πείτε, μιας και υπήρχε όλη αυτή η σεναριολογία από πλευράς του γερμανικού τύπου χθες, που το διέψευσε βέβαια σήμερα ο πρόεδρος του Eurogroup, ο κύριος Εντένο, ότι ενδεχομένως να υπάρξει μια παράταση του ελληνικού προγράμματος. Το διέψευσε, όπως είπε ο κύριος Εντένο, αλλά σε περίπτωση που τεθεί αυτό από το γερμανικό παράγοντα ή από όποιον παράγοντα, πώς θα ανταπαντήσει η ελληνική πλευρά? Το ελληνικό πρόγραμμα τελειώνει τον Αύγουστο του 2018. Μέσα από μεγάλο κοινωνικό πόνο, θυσίες και τεράστια προσπάθεια του ελληνικού λαού, το τρίτο πρόγραμμα είναι και το τελευταίο. Τελειώνει χωρίς πιστωτική γραμμή στήριξης, ούτε μαλακή, ούτε σκληρή, χωρίς τέταρτο πρόγραμμα και τελειώνει δίνοντας τη δυνατότητα στη χώρα να επιστρέψει σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, αλλά και αποκλιμάκωσης των πολύ κόκκινων και πολύ δύσκολων δικτών της καθημερινότητας των πολιτών, όπως αυτός για παράδειγμα της ανεργίας, που κατά τη γνώμη μου είναι η μάστιγα η κοινωνική και όλης της ελληνικής κοινωνίας και ιδίως των νέων ανθρώπων. Δεν τι θέλετε λοιπόν να παραταθεί το πρόγραμμα? Το πρόγραμμα τελειώνει τον Αύγουστο του 2018. Το πρόγραμμα θα τελειώσει στην ώρα του. Ναι. Αυτοί οι οποίοι προσπαθούν εντός και εκτός της χώρας να βάλουν τρικλοποδιές, όπως πιστοληπτική γραμμή στήριξης μαλακή ή σκληρή, παράταση προγράμματος, τέταρτο πρόγραμμα, οτιδήποτε άλλο, θα αποτύχουν και θα διαψευστούν. Να. Και οι δηλώσεις τους θα μπουν στην προθήκη ενός μουσείου τέλος των μνημονιακών προγραμμάτων. Ωραία. Ως ψευδής και ανακριβής. Εμείς δεν προσπαθούμε ούτε να ωρεοποιήσουμε, ούτε να εξοραίσουμε καμία κατάσταση. Γνωρίζουμε ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για τον ελληνικό λαό. Αλλά μεταξύ μιας στρατηγικής που λέει ότι η Ελλάδα καταστρέφεται, δεν θα τα καταφέρει, ο ΕΟΠΗ θα ήταν ελληματικός, ότι θα έχει ενεργοποιηθεί ο κόφτης, όχι ο ΕΟΠΗ, τον ΕΦΚΑ ήθελα να πω, ότι θα είχαν διαραγεί τα πάντα. Εντάξει, από την άλλη όμως, φαντάζομαι, ναι, κανένας δεν προκρίνει την καταστροφολογία, όχι, αν ή τι άλλο είναι αντεθνική κίνηση αυτή, θέλω όχι, να δεν πω. Είναι. Εδώ υπήρξαν πολιτικές δυνάμεις, κυρία Ράντου. Ναι. Εσείς δώσατε το χαρακτηρισμό, εγώ συνήθως λόγω πολιτικής μετριοπάθειας είμαι πιο επικοικής, οι οποίοι λέγανε δεν θα κλείσει η πρώτη αξιολόγηση. Έκλεισε η πρώτη αξιολόγηση. Δεν θα κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση. Έκλεισε η δεύτερη αξιολόγηση. Ναι, θα ενεργοποιηθεί ο κόφτης. Δεν ενεργοποιήθηκε ο κόφτης, δόθηκε υπερεκτέλεση πλεονάσματος. Δεν θα κλείσει η τρίτη αξιολόγηση. Έκλεισε η τρίτη αξιολόγηση. Θα πάμε σε τέταρτο πρόγραμμα. Δεν πάμε σε τέταρτο πρόγραμμα. Θα πάμε σε πιστωτικές γραμμές στήριξης. Δεν πάμε. Πάμε σε καθαρή έξοδο. Όμως, κύριε Ζαχαρία, αυτά όλα όμως, άμα τα δει κάποιος με απόσταση, εγώ δέχομαι τον προβληματισμό, την ανησυχία, τα έκδηλα ερωτηματικά πολιτών οι οποίοι ζήσανε τη συντριβή και την καταστροφή μέσα στην κρίση. Αλλά σε όλα κάνανε λάθος, σε όλα πέσανε έξω, σε όλα ήταν με το κακό σενάριο και τα πράγματα πήγανε βάσει ενός
σεναρίου βασικού. Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω για σεξ story. Να κάνουμε διάλογο. Κάποιοι αμφισβητούν όμως αυτό που λέτε καθαρή έξοδο. Δηλαδή, ναι, μεν τελειώνει το πρόγραμμα, ελπίζουμε όλοι θα τελειώσει τον Αύγουστο 18, αλλά σίγουρα αυτό θα ακολουθήσει ένα πλαίσιο υποπτίας που θα ισχύει για κάθε χώρα που συνεχίζει να χρωστάει σε μία άλλη χώρα, έτσι δεν είναι? Από εκεί και πέρα, λοιπόν, το ζήτημα που το οποίο ανακύπτει είναι κατά πόσο η εποχή μετά το πέρας του μνημονίου θα είναι καλύτερη για τους Έλληνες πολίτες ή αν θα συνεχίσουν, που όπως φαίνεται θα συνεχίζουν, τα σκληρά μέτρα λιτότητας, οι περικοπές, έχουμε την εφαρμογή των μέτρων που έχουν προνομοθετηθεί από την ελληνική κυβέρνηση, φορά στη μείωση των συντάξεων και στη μείωση του φορολογίου. Όλα αυτά είναι θέματα από τα οποία έτσι παίρνει αποστάσεις και εκφράζει τον προβληματισμό του και ο κύριος Φίλης, αλλά και ο ομάδα των 53 στο ΣΥΡΙΖΑ. Και θέλω να μου πείτε, αν θεωρείτε εσείς ότι τα πράγματα είναι πράγματι τόσο αισιόδοξα, ή αν μη τι άλλο, θα πρέπει να κρατάμε λίγο μικρό γαλάθι, γιατί η επόμενη μέρα του τέλους του προγράμματος δεν είναι και τόσο ευίωνη. Καταρχήν, κανένας δεν έχει πει στην κυβέρνηση ή στο ΣΥΡΙΖΑ ότι από το τέλος του προγράμματος και μετά η χώρα θα μετατραπεί από τη μια μέρα στην άλλη σε γη της επαγγελίας, σε ΔΕΜ ή παράδεισο. Οι δυσκολίες θα είναι υπαρκτές. Εμείς δεν λέμε ότι τα πράγματα πάνε καλά και ότι είμαστε σε κάποιο είδους success story. Εμείς λέμε ότι μέσα σε μια δύσκολη στρατηγική σταθεροποιήσαμε βασικά μεγέθη και τα πράγματα σιγά σιγά αρχίζουν και πηγαίνουν καλύτερα. Είτε αρέσει σε κάποιους είτε δεν αρέσει, το 2018 είναι καλύτερο σε σχέση με το 2017, το οποίο ήταν καλύτερο σε σχέση με το 2016, το οποίο ήταν καλύτερο σε σχέση με το 2015, βεβαίως να μην αναφερθώ στα πρώτα χρόνια όπου κάθε τρίμηνο ή κάθε εξάμηνο... Αλλά δεν μου σχολιάσατε οι εσωκομματικές αντιρρήσεις που διατυπώνονται απαντώ, σε σχέση με τις πολύ οβίωνες προβλέψεις. Απαντώ σε όλα. Σε όλα απαντώ, κύρια Ράντα, και σε όλους. Λέω λοιπόν, για να μην θυμηθούμε την περίοδο των πρώτων μνημονιακών χρόνων που κάθε μέρα χανόντουσαν χίλιες θέσεις εργασίας, που κάθε τρίμηνο η οικονομία έπεφτε μεταξύ 6 και 8%. Ναι. Τα επόμενα χρόνια για την χώρα δεν θα είναι εύκολα, θα είναι όμως καλύτερα. Παραλάβαμε την ανεργία στο 27%, σήμερα είναι στο 20%. Κανένας δεν μπορεί να πανηγυρίζει. Μπορούμε όμως να αισιοδοξούμε ότι το 2019 η ανεργία θα είναι πιο κοντά στο 15% παρά στο 20%. Mm-hmm. Και ότι ο λόγος... σχολιάστε και αυτές. Το Διεθνές Σημαντικό Ταμείο... Θα σας πω για το Ταμείο, το Ταμείο συμφωνεί με την πτώση της ανεργίας. Αναθεώρησε προς τα κάτω τις προβλέψεις την ανάπτυξη σε ό,τι αφορά το 2019. Τι απαντάτε σε αυτές τις προβλέψεις? Δεν είναι περισσότερο δυσίωνες? Δεν δείχνουν ότι ενδεχομένως και η φοροπηκτική πολιτική ή το αυστηρό πλαίσιο του τρέχοντος προγράμματος, που όπως φαίνεται συνεχίζει ένα αυστηρό πλαίσιο και μετά το πέρας του προγράμματος, κάπως πνίγει τους Έλληνες πολίτες και δεν τους επιτρέπει να συμβάλλουμε τη σειρά τους στην ανάκαμψη και στην ανάπτυξη του εθνικού ακαθάριστου προϊόντος μας? Έλεγα λοιπόν ότι πέρα από την πτώση της ανεργίας έχει μεγάλη σημασία και η εσωτερική διάρθρωση της ανεργίας. Παραλάβαμε την ανεργία με 2/3 ημιαπασχόληση, 1/3 πλήρη απασχόληση. Ναι. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο 50-50. Πρέπει να δοθεί μεγάλη μάχη ώστε να κερδίσει πλήρης απασχόληση την ημιαπασχόληση και να παταχθεί η γκρίζα εργασία. Βεβαίως οι φόροι είναι πολύ υψηλοί και πολλές φορές όταν αθροίζονται με τις ασφαλιστικές εισφορές είναι άδικοι, ασήκωτοι. Θα έλεγα ότι κάποιος μπορεί να τους χαρακτηρίσει και βάρβαρους. Πότε αυτό είναι όμως το τίμημα. Όμως, κύριε, αυτό είναι όμως το τίμημα της χρεοκοπίας της χώρας. Είναι και το τίμημα της ανάπτυξης όμως που δεν έρχεται. Και όσο και να θέλει κάποιος να κατηγορήσει το ΣΥΡΙΖΑ για πολλά πράγματα και μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Δεν νομίζω να σας κατηγορεί κανείς ότι σας έβαλε. Κανένας δεν μπορεί να πει ότι χρεοκόπησε τη χώρα. Κανένας δεν μπορεί να πει ότι φόρτωσε τη χώρα με χρέη και με ελλείμματα. Σας έχει κατηγορήσει κανείς ότι βάλατε τη χώρα στα μνημόνια? Δεν νομίζω. Όχι, αλλά. Οι κατηγορίες είναι για το ότι μένουμε δέσμοι στα προγράμματα ακόμα. Εντάξει, αυτό είναι μια κατηγορία για το πώς θα μπορούσε να έχει συντελεστεί με διαφορετικό τρόπο η έξοδο. Σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο θα αποτυπώσει η ιστορία είναι ότι η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ με τη διαχείριση και την πολιτική που κάνανε μας βάλαν στα μνημόνια, και ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ μέσα από δυσκολίες. Πείτε μου όμως τις προβλέψεις του Δουνουτού. Ουσιαστικά το αποτέλεσμα είναι αυτό. Αναθεωρεί προς τα πάνω το πρωτογενές πλεώνασμα, αναθεωρεί προς τα κάτω την ανάπτυξη. Και το συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι το πρωτογενές πλεόνασμα ενδεχομένως να στοιχίζει στην ανάπτυξη. Αυτό το αντιλαμβάνεται η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση βεβαίως το αντιλαμβάνεται και βεβαίως η κυβέρνηση
πάλεψε και διαπραγματεύτηκε για χαμηλότερα πρωτογενή πλεονάσματα. Τα κατέβασε από το 4,5 στο 3,5 και μετά από το 2022 περίπου στο 2%. Πάντως, θέλω σε αυτό να μου σχολιάσετε κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν μπορώ όμως να ολοκληρώνω. Ναι, πείτε μου κύριε Ζαχαριάδη, απλά επειδή έχω πάρα πολύ λίγο χρόνο. Ναι, είναι κατανοητό. Mm-hmm. Και βεβαίως, σε συνάρτηση με τη ρύθμιση του χρέους, διότι αυτή είναι η μεγάλη ανοιχτή συζήτηση στην τραμπάλα που γίνεται μεταξύ πρωτογενών πλεονασμάτων και ρύθμιση του χρέους. Εμείς είμαστε ανοιχτοί να έχουμε την βαθύτερη δυνατή ρύθμιση του χρέους, ώστε να επιτρέψει στη χώρα να έχει την πιο μεγάλη αναπτυξιακή στρατηγική. Όμως, να καταλάβουμε όλοι ότι η χώρα αυτή τη στιγμή λειτουργεί σε ένα πάρα πολύ δύσκολο δημοσιονομικό πλαίσιο, το οποίο διαμορφώνεται από μία συντηρητική Ευρώπη, από μια Ευρώπη η οποία δεν έχει προχωρήσει την πολιτική της και οικονομική της ενοποίηση και δεν έχει δημοσιονομικούς κανόνες αναδιανομής των πόρων και των πλεονασμάτων, και σε μια Ευρώπη η οποία. Απ' την άλλη, όμως, μου είπατε εσείς ότι. Για να μην, να μην φύγουμε από το πρωτογενή πλεονάσμα, τίποτε μειώσατε το στόχο των πρωτογενών πλεονάσματων με βάση τις δεσμεύσεις που φαίνεται να έχει αναλάβει ο κύριος Σαμαράς. Την ίδια ώρα, όμως, ακούσαμε χθες την κυρία Λαγκάρτ στο περιθώριο έτσι, και τη συνόδου που ξεκινά σήμερα, του ΔΝΤ, τη Ερανή Συνόδου του ΔΝΤ, ότι η θέση του Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είπε τις περικοπές τις οποίες προχώρησε η κυβέρνηση για να πετύχει το υπερπλεόνασμα ήταν μια δική σας πρωτοβουλία. Πήρε ξεκάθαρες προστάσεις και μάλιστα είπε ότι ήταν αντίθετο το ΔΝΤ στις συγκεκριμένες περικοπές. Τι απαντάτε σε αυτό? Σε ποια μέτρα αναφερόμαστε? Στα μέτρα για να ληφθεί το υπερπλεόνασμα του προηγούμενου έτους. Στη συμφωνία του καλοκαιριού του 2015 mm-hmm. αναφέρεται ρητά ότι θα γίνει δημοσιονομική προσαρμογή 1% από άμεσους φόρους, 1% από έμεσους φόρους και 1% στην ασφαλιστική δαπάνη. Σε διαβούλευση με τους θεσμούς, που και το ΔΝΤ ήταν παρόν, καταλήξαμε σε αυτήν τη συμφωνία. Όμως οι δεσμεύσεις ήταν απολύτως σαφείς ότι στη χώρα θα γίνει δημοσιονομική προσαρμογή με βάση το τρίτο πρόγραμμα, το οποίο θυμίζω ότι υπογράψαμε κάτω από συνθήκες πολύ δύσκολες και βάρβαρες. Η οποία είχαν αυτή τη διαδικασία. Ουσιαστικά. Δεν ξέρω αν λέει η κυρία Λαγκάρ ψέματα. Σας λέω ότι η χώρα είχε αναλάβει αυτές τις δεσμεύσεις, υλοποίησε αυτές τις δεσμεύσεις και τώρα βγαίνει από το τούνελ. Και δεν ξέρω σε τι ακριβώς αναφέρεται. Άρα δεν ήταν έμπνευση της ελληνικής κυβέρνησης το να κάνει περικοπές. Ήταν κάτι το οποίο ήταν αποτέλεσμα και των επιταγών των δανειστών. Σε ποιες περικοπές αναφερόμαστε? Αναφερόμαστε στις περικοπές του ασφαλιστικού συστήματος. Με και τις περικοπές που προχωρήσατε για την ολοκλήρωση των προηγούμενων αξιολογήσεων, αλλά φαντάζομαι και στην προνομοθετημένη μέτρων. Η ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης περιέχει αυτό το 3% της δημοσιονομικής προσαρμογής. Η ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης περιείχε μετά και από την απόλυτη στάση του ΔΝΤ και του κυρίου Σόιμπλε και της Ολλανδικής πλευράς εκείνη την περίοδο, 2% μέτρα, 2% αντίμετρα για το 2019-2020. Εγώ με βάση γιατί αυτά... το λέει τότε αυτό η κυρία Λαγκάρτ? Δεν το γνωρίζω. Θέλει να δημιουργήσει ένα κλίμα μέσα στην Ελλάδα, πολιτικό ενδεχομένως. Ούτε νομίζω ότι εγώ αυτή τη στιγμή οι δηλώσεις μου έχουν τη βαρύτητα και τη διεθνή εμβέλεια της κυρίας Λαγκάρτ. Όχι, βεβαίως, ποιον εκτιμήσατε, για ποιο λόγο προβαίνεις αυτές τις δηλώσεις? Στη διαδικασία της ελάφρυνσης του χρέους υπήρχε και πιθανόν να υπάρχει ακόμα και τώρα μία διαφορετική στρατηγική από την πλευρά την ευρωπαϊκή και ιδίως τη σκληροπυρηνική και την γερμανική. Την πλευρά του ΔΝΤ. Mm-hmm. Απ' τη μία πάντα ήταν ο κύριος Σόιμπλε, ο οποίος δεν ήθελε καθόλου να ακούει για την ελάφρυνση του χρέους ποτέ. Και, εντάξει, και τώρα ο κύριος Σόλτς στην ίδια κατεύθυνση την κοινωνία. Ο κύριος Σόλτς δεν είναι και τόσο διαλλακτικός. Ευτυχώς έχουμε το γαλλικό παράγοντα. Τουλάχιστον φαίνεται ότι αντιλαμβάνεται ότι το πρόβλημα της Ελλάδας δεν λύνεται μόνο με δημοσιονομική προσαρμογή, αλλά πρέπει να συνδεθεί με την αναπτύξη. Φαίνεται ότι έχει επηρεαστεί λίγο. Εγώ δεν θέλω να βλέπουμε το ποτήρι ούτε με τη διάσταση του μεσογεμάτου ούτε του μισοάδιου. Ολοκληρώστε, κύριε Ζαχαριάδη, γιατί πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Μας πιέζει πάρα πολύ ο χρόνος. Ολοκλήρωσα. Ολοκληρώσατε. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Αισθάνθηκα και την πίεση, τη χρονική. Εντάξει, ναι, η αλήθεια, αλλά τουλάχιστον καταφέραμε να καλύψουμε μια ευρεία γκάμα τη φιλοξενία, διότι μιλήσαμε αναλυτικά για όλα τα ζητήματα και νομίζω ότι είναι σπάνιες αυτές οι συζητήσεις στην ελληνική τηλεόραση που δίνουν τη δυνατότητα να ακουστούν επιχειρήματα, υπάρχουν σαφείς ερωτήσεις, δίνονται απαντήσεις και δεν είναι κοκορομαχίες και κραυγές. Να είστε καλά, κύριε Ζαχαριάδη, καλή συνέχεια.